Πριν από κάποιο διάστημα είχα κάνει μια ανάρτηση σχετικά με τη βελτίωση που μπορείτε να κάνετε στα φις. Τα παλιά φις, γιατί τα καινούργια έχουν αυτάκια, έχουν βελτιωθεί, κάποια παλιά φις έχουν το πρόβλημα ότι μπορείτε να τα βάλετε εύκολα στην πρίζα, αλλά τα βγάζετε δύσκολα, για τον λόγο ότι δεν έχουν χέρι. Δεν έχουν πιάσιμο για να μπορέσετε να τα τραβήξετε. Και σας πρότεινα, επειδή τα καλώδια περνάνε έτσι από το μέσα από την κατασκευή, υπάρχει εδώ άφθονος χώρος για να κάνετε μια τρυπούλα και να βάλετε ένα σειρματάκι όπως έβαλα εγώ ή ένα σπαγκάκι για να μπορείτε να τραβάτε εύκολα το φύς από την πρίζα. Διάφοροι αρκετά φοβιτσιάριδες έβαλαν τις φωνές, έγραψαν ότι είμαι τρελός, φίτησα στο Δαφνί, ότι θα βάλω φωτιά, ότι υπάρχει τρομερός κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, και επειδή οι περισσότεροι άνθρωποι προτιμούν να φοβούνται, αποφάσισα να θυσιάσω ένα πιο καινούριο φύς, το οποίο έχει χεράκι, να το θυσιάσω, να το κόψω ώστε να εμφανιστεί το καλώδιο και να δείτε πού ακριβώς βρίσκεται. Το κόψουμε είναι από εδώ. Βλέπετε πολύ καθαρά. Υποθέτω ότι φαίνεται καθαρά. Ας το φέρω κοντά έτσι, ωραία. Ο ακροδέκτης που παίρνει το ρεύμα συνεχίζει μέσα στο πλαστικό, ενώνεται με το καλώδιο, το οποίο βέβαια στρίβει προς τα εδώ. Κανένα καλώδιο θα πήγαινε έτσι και να στρίψει. Είναι παράλογο από κάθε άποψη και κανείς δεν θα το κάνει ποτέ. Αυτό είναι το θέμα. Μπορείτε να δείτε καθαρά την διαδρομή του καλωδίου. Μπορείτε να δείτε καθαρά, επειδή τα δύο φύς είναι σχεδόν πανομοιότυπα στις διαστάσεις, σε ποιο σημείο σας πρότεινα να κάνετε την τρύπα. Εμφανώς μακριά από την νοητή ευθεία που ενώνει το σιδεράκι του φύς με το καλώδιο. Και ελπίζω να, όσον αφορά το ρεύμα, να σας πείσω να αρχίζετε να μην το φοβάστε, αλλά να σκέφτεστε λογικά και απλά για το ρεύμα, το οποίο δεν έχει καμία απολύτως διάθεση να σας χτυπήσει και απλά υπακούει σε κάποιους πολύ βασικούς και απλούς φυσικούς νόμους. Καλή μας συνέχεια.